ανοίξει ο ασκός του ΕΟΛ αυτή τη στιγμή και γίνονται καταγγελίες από όλη την Ελλάδα. Ήμασταν οι άτυχοι που ζήσαμε την τροφική δηλητηρίαση, τη μαζική τροφική δηλητηρίαση τόσων μαθητών και όχι μόνο μαθητών, ξαναλέω, ήταν και ενηλίκων. Και τα καταγεγραμμένα κρούσματα δεν αντιστοιχούν στον αριθμό που έχει ο ΕΟΔΗ, γιατί είναι πολλοί που δεν πήγαν, είτε φοβήθηκαν, είτε δεν ξέρω γιατί δεν το κατέγραψαν. Τα σχολικά γεύματα από την αρχή δεν ήταν σωστά και ειδικά φέτος δεν τρογόντουσαν πραγματικά. Δηλαδή και στο σκύλο να τα έδινε δεν τα έτρωγε ούτε ο σκύλος τα γεύματα. Διότι δεν ήταν καθόλου καλή, καθόλου καλή. Το σχολικό γεύμα παίρνω από την εν λόγω εταιρεία από τότε που ξεκίνησε ο θεσμός σαν πρόγραμμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε πάρει από άλλη εταιρεία. Στην αρχή ήταν λίγο πιο καλά, ήταν και πιο πλούσια μερίδα. Φέτος ήταν η μερίδα. Δεν ήταν για μαθητή, για μωρό θα ήταν που έχει ξεκινήσει και τρώει. Δεν ήταν μερίδα κανονική. Βρεθήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι στα σχολικά γεύματα και αποφασίσαμε από κοινού να καλέσουμε έκτακτες συνελεύσεις, να συγκεντρώσουμε καταγγελίες, παράπονα, ονομαστικά σχετικά με τα γεύματα, να ζητήσουμε έγκριση για να κινηθούμε όλοι οι σύλλογοι γονέων σχετικά με τον έλεγχο στη διαδικασία των γευμάτων και μετά τις συνελεύσεις να συντάξουμε από κοινού ένα έγγραφο με νομικό, ζητώντας τα εξής. Είχαμε σκοπό να πούμε για καταγγελία σύμβασης, αλλά μας έχουν προλάβει τα γεγονότα. Ούτως ή άλλως ο ΕΣΑΙΤ έχει αναστείλει την σύμβαση με την εν λόγω εταιρεία. Θα ζητήσουμε αυστηρότερους ελέγχους τροφίμων και προσωπικού από το πρώτο στάδιο μέχρι και το τελευταίο. Αλλαγή τρόπου αποθήκευσης και συντήρησης των γευμάτων σε κάθε σχολείο. Αλλά και κάτι που ακούγεται αυτές τις μέρες, τις τελευταίες και μας έχει θορυβήσει, είναι να διατηρηθεί ο θεσμός των σχολικών γευμάτων. Εμείς δεν είμαστε ενάντια αυτό. Εμείς δηλαδή το πρόγραμμα το θέλουμε. Απλά θέλουμε το πρόγραμμα να λειτουργεί σωστά. Είχε γίνει καταγγελία από ό,τι είχα ενημερωθεί από το 2023, από το Μάιο, για το θέμα αυτό, για την ίδια εταιρεία. Είχε γίνει, ναι, από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς και μας ανέφερε και ο συνάδελφος πρόεδρος που βρεθήκαμε και από κοντά. Και στο τέλος του γύρισε μπούμεραν με ένα εξώδικο από την ίδια την εταιρεία. Και φωτογραφίες και διαμαρτυρίες στην εν λόγω εταιρεία είχαν στείλει και άλλα σχολεία. Mm-hmm. Ακόμα και εκεί που είχαν απάντηση, ας πούμε, την εν λόγω εταιρεία, ήταν ότι μας προσβάλλεται με αυτά που μας λέτε. Ήταν θέμα χρόνου να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Μας είπαν στο σχολείο ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά. Με συνέπεια αυτό που έπαθαν όλοι αυτοί οι μαθητές. Ζητάμε απλά δικαίωση αυτό. Εμείς, σαν σύλλογοι, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μια διαμαρτυρία, καταγγελία με ένα κοινό έγγραφο που θα το συντάξει ένας νομικός, που είναι το επόμενο βήμα μας. Και τώρα, κάθε επαφόν, αφού έχει βγει η αιτία του στα φιλόκοπου, θα κινηθεί μόνος του να ζητήσει ηθική αποζημίωση, ποινική δίωξη, όπου ο κάθε επαφόν θέλει. Είναι λάθος αυτό που είπα. Δεν είναι, είναι σταφυλόκοκος, δεν είναι σαλμονέλα. Απλά μου διέφυγε. Καλά, αποκλείεται να βγει σαλμονέλα με όλα αυτά που ταΐζουν τα παιδιά αυτοί. Να πω κάτι, να ξεκαθαρίσω στην πρόεδρο, τουλάχιστον από το δικό μου ρεπορτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί ο θεσμός αυτός. Για τα σχολικά γεύματα δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Φέρτε μου και τον Νίκο. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια χυδαία, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, έκπτωση. Τόσο σε ποσότητα όσο σε ποιότητα, με σκοπό και με να κάνει κακό στην υγεία των παιδιών μας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είναι τα παιδιά μας σε τέτοια κατάσταση και ξαφνικά ο γονιός να τρέχει με το παιδί του το ανήλικο στο νοσοκομείο εξαιτίας του γεύματος. Κοιτάξτε, τα πληρώνει το κράτος αυτά. Ναι, αυτό είναι το φοβερό. Θέμα. Και χτες με τις κάρτες που δείξαμε, τώρα δεν θα το θυμάται ο κόσμος αν δεν το είδα, αλλά δείξαμε κάρτες που έδειχναν ότι αυτή η εταιρεία έπαιρνε πάρα πολλά λεφτά. Τσιφλίκι το έχει κάνει αυτή η εταιρεία μέχρι τώρα. Το έκανε τσιφλίκι και το θεωρεί δεδομένο κιόλας. Και μειώνει και τις μερίδες. Και απαντάει και με εξώδικα. Και δεν τρέπονται λίγο που υπάρχουν παιδιά στη μέση. Κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα λέγεται αυτή. Απλά έχει και σφαίρα. Θέλω να αλλάξω. Το εφέτη είπατε πολύ σωστά. Ανέστηκε τη σύμβαση με αυτήν. Αυτό δεν με προβληματίσει. Και ο ΠΚ επίσης. Και μάλιστα έχει αφήσει και ανοιχτό παράθυρο για να κινηθούν και νομικά εναντίον της εταιρείας και όποιων άλλων εταιριών λειτουργούν. Με αυτόν τον τρόπο, Νίκο, δεν έχουμε χρόνο. Απλά θέλω να σας πω ένα πράγμα, ότι θα αυξηθούν τα σχολικά γεύματα από 217.267 που είναι τώρα, αυτό που είπαμε πριν, θα πάει σε 231.062.